Τρόπους αναχέτησης της οικονομικής κατρακύλας και καταπέκταση της εξόντωσής τους ως κλάδος ζητούν οι εργολήπτες δημοσίων έργων στην Κρήτη. Εμείς οι μικροί εργολήπτες οδηγούμαστε έξω από το επάγγελμα αναγκαστικά. Το χρήμα αναγορεύεται σε ρυθμιστή στην παραγωγή των δημοσίων έργων σε όλες τις μορφές του και στα μικρά έργα και στα μεγάλα. Από το 1 ευρώ μέχρι αυτά που γνωρίζουμε τα πολύ μεγάλα έργα. Πρέπει η κυβέρνηση να το δει αυτό το θέμα, αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε να έχουμε μηχανικούς σε αυτή τη χώρα. Κλάδος των εργοληπτών, των μελετητών, απασχολεί στην Κρήτη αυτή τη στιγμή περίπου 16.000 άτομα. 16.000 άτομα μπορούμε να καταλάβουμε ότι κινούν την τοπική οικονομία. Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως λένε, ο κλάδος έχει γονατίσει. Εξού και σήμερα χτύπησαν την πόρτα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ζητώντας του να μεταφέρει τα αιτήματά τους προς το Κέντρο Λήψης των Αποφάσεων. Οι εργολήπτες ζητούν την επαναφορά ανώτερων και κατώτερων ορίων συμμετοχής σε διαγωνισμούς, αλλά και του Μητρώου Πιστοποίησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο αυτοί να προστατευθούν και θέτουν ένα δίκαιο αίτημα για ορισμένα έργα. Μικρά, ας το πούμε, να έχουν αυτή τον πρώτο λόγο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, και έτσι πρέπει να γίνει και θα κοιτάξουμε προς τα πάνω πιέζοντας ώστε να μπορούμε να περάσουμε αυτή τη γραμμή. Οι σύνδεσμοι εργοληπτών ζήτησαν συνάντηση και με τους βουλευτές του νησιού, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους και στήριξη στον αγώνα που δίνουν. Καταργεί το 500 έως 1,5 εκατομμύριο τα έργα εκείνα δηλαδή που μπορούσαν να παίρνουν οι μικροί εργολήπτες. Και στη θέση τους βάζει οπωσδήποτε άλλους μεγαλύτερους. Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Νομίζουμε όμως ότι είναι καταστροφικό και πρέπει να αντιδράσουμε, παρά το ότι είναι ψηφισμένο αυτή τη στιγμή.